από τις ευρωεκλογές, τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, μιας και φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές διαργασίες σε αυτό το χρονικό διάστημα. Μαζί μας Κυριακή Μπασκάκη και ο Σταύρος Παπαθανάκης για να μας δώσουν το ρεπορτάζ τους. Κυριακή. Έλενα, λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα με τις πολιτικές εξελίξεις που έχουμε όσον αφορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και να πούμε ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώθηκε το όνομα του υποψήφιου Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι ο κύριος Κώστας Μορφίδης. Οι κατατόπους τώρα αντιπεριφερειάρχες δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όσον αφορά στον Εύρο, παίζει, θα μπορούσε να πει κάποιος δυνατά, το όνομα του κύριου Κώστα Κυριαλάνη. Όλοι τον γνωρίζουμε από την ιδιότητά του ως πρόεδρος των εργαζομένων στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Ακόμη φυσικά όμως δεν είναι κάτι ξεκάθαρο. Και αν ο κύριος Κυριαλάνης δεν κατέβει ως υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης, σίγουρα θα είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Δηλαδή η περιφέρεια τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Τώρα, όσον αφορά στα δημοτικά, πάλι για το ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα, αυτή τη στιγμή μάλλον βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση της τοπικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλεξανδρούπολη για να αποφασιστεί πώς το κόμμα θα κινηθεί εν ώψη φυσικά των εκλογών. Ονόματα πολλά και διάφορα. Να αναφέρω για παράδειγμα του κύριου Μιχαηλίδη, του κύριου Αργυρίου, του κύριου Καΐσα, αλλά ακόμη το οποίο δεν έχει ξεκαθαριστεί. Να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αλλάζουμε όμως στρατόπεδο αυτή τη φορά. Φεύγουμε από το ΣΥΡΙΖΑ και να σας πω για τον κύριο Σταύρο Καβαρατζή, τον νυν περιφερειακό σύμβουλο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Υπάρχει μια πληροφορία, λέγεται δηλαδή ότι θα ηγηθεί του ψηφοδελτίου με τον κύριο Γιαννακίδη. Τον κύριο Καβαρατζή, όσοι δεν το γνωρίζουν, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην παράταξη του κύριου Παυλίδη, στην περιφερειακή αναγέννηση. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια έντονη φημολογία. Μάλιστα, αυτή η πληροφορία, πρέπει να σου πω, Έλενα, ότι έχει προκαλέσει ήδη έντονη δυσφορία και στις δύο παρατάξεις, και στο κύριο Γιαννακίδη αλλά και στην παράταξη του κύριου Παυλίδη. Νομίζω ότι πριν από λίγο είχαμε και σχετικές δηλώσεις, αν δεν κάνω λάθος, του κύριου Παυλίδη, ο οποίος φαίνεται ότι εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για αυτή την εξέλιξη. Νομίζω για τα περιφερειακά πιο ειδικός δεν υπάρχει από τον Σταύρο τον Παπαθανάκη. Πώς βλέπουμε το τοπίο καταρχήν στα περιφερειακά και τι γίνεται με τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης? Καταρχήν να συμπληρώσω για το θέμα της Αλεξανδρούπολης, Κυριακή, ότι υπάρχει μία διαδικασία και στην Αλεξανδρούπολη για το ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως υπάρχει σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ που είναι αναμενόμενες ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πολλοί κόσμος περιμένει στην πρωτεύουσα του νομού να ακούσει ποιο θα είναι το όνομα, ποια θα είναι, εν πάση περιπτώσει, η πρόταση η αυτοδιοικητική του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την ώρα έχουμε και σε εξέλιξη μια ανάλογη πρωτοβουλία στην Ορεστιάδα, όπου και εκεί, από ό,τι έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω, συμμετέχουν και δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα έχουμε μια αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην πόλη και στο Δήμο της Ορεστιάδας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά, νομίζω ότι μόνο ανυποψίαστοι θα αισθάνονταν ότι ήταν οι εξελίξεις κεραυνός εν εθρία. Οι εξελίξεις αυτές λίγο πολύ ήταν προδιαγεγραμμένες και αναμενόμενες αν παρακολουθούσε κανείς δημοσιεύματα είτε του τύπου είτε κυρίως στα blog. Υπήρχε μια οργάνωση, ένας σχεδιασμός προς αυτή την κατεύθυνση και δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις κάποιων ξαφνισμένων. Δεν είναι κάτι το ξαφνικό. Ήταν κάτι που συζητιόταν. Ειδικά στο θέμα όμως του Εύρου, θα με επιτρέψεις λίγο, Σταύρο, υπήρχε, ας το πούμε, λίγο καταρχήν και το ξάφνιασμα από την πλευρά της κυρίας Νικολάου. Τουλάχιστον αυτό έχει εκφραστεί από το στενό της περιβάλλον. Πραγματικά ότι υπήρχε ξάφνιασμα. Από την άλλη, γνωρίζαμε ότι θέλουν όλοι να πάνε σε ένα κοινό μέτωπο. Αυτή τη φορά δηλαδή να μην υπάρχουν ξεκάθαρες στηρίξεις και ίσως ακόμα και η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ να δώσουν μία στήριξη, έτσι. Γι' αυτό είπα ότι δεν ήταν κεραυνός εν εθρία. Όταν μιλάμε για μια κατεύθυνση κάποιων στελεχών που συνεργάζονται ή προσπαθούν στελέχη από διαφορετικούς χώρους να συνεργαστούν, εννοείται ότι θα πλαισιωθούν κάποιες τέτοιες θέσεις από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους για να συμβολίζουν και, και τη διεύρυνση του καινούριου σχήματος. Για μένα ήταν αναμενόμενη αυτή η εξέλιξη. Βεβαίως εκπλήσει πάρα πολλούς και στην περιφέρεια από την πλευρά του συνδυασμού του Γιώργου του Παυλίδη, αν δει κανείς και την αποδοκιμασία που έγινε. Προφανώς υπάρχει έκπληξη, αλλά όπως και ο ίδιος λέει, ήταν κάτι αναμενόμενο γιατί γνώριζαν κινήσεις και διεργασίες.
Εκτιμώ ότι υπάρχει πολύ έντονο παρασκήνιο από την Δευτέρα που αυτό το θέμα κινήθηκε. Ήταν πολύ κατανοητό ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις. Υπήρξε άλλωστε σύσκεψη η οποία έγινε στην Αλεξανδρούπολη με την παρουσία των περιφερειακών συμβούλων της πλειοψηφίας, οι οποίοι ευνηδιάστηκαν από την ανακοίνωση του θέματος με έναν επίσημο τρόπο, καθώς είχαμε την σχετική δήλωση του Σταύρου του Καβαρατζή, ο οποίος αναφερόταν σε αυτή την προοπτική. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή η ανακοίνωση του θέματος δημιούργησε αλυσιδωτές αντιδράσεις και αλληπάλληλες συσκέψεις. Και κάποιοι φέρονταν να είναι στο ένα μέτωπο ή στο άλλο και να υπάρχει μια ιδιαίτερη κινητικότητα. Εκτιμώ ότι αυτά που συμβαίνουν στην περιφέρεια είναι ένα υβριδικό πολιτικό μόρφωμα, το οποίο κατά τη δική μου κρίση και αξιολόγηση δεν έχει μόνο τοπικές, περιφερειακές, αλλά και εθνικές διαστάσεις και προεκτάσεις. Άρα τα όσα έχουν ήδη ξεκινήσει, τα όσα θα γίνουν μέχρι τις εκλογές, δεν θα δώσουν την πλήρη εικόνα. Η πλήρη εικόνα νομίζω ότι θα υπάρχει και μετά τις εκλογές. Είναι ένα σύνθετο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό πολιτικό παιχνίδι. Κυριακή, κάποιες πληροφορίες ακόμη? Λοιπόν, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Έλενα, να πω πως την Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου, το ΚΚΕ παρουσιάζει το ψηφοδέλτιό του για τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές. Το ψηφοδέλτιο φυσικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως μας το είπε και ο κύριος Τρέλης πριν από λίγες ημέρες, θα είναι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Στην Αλεξανδρούπολη, επικεφαλής φυσικά στα δημοτικά θα είναι ο κύριος Σάβας Δευτέρεως. Και αυτό που αξίζει να πούμε στο σημείο αυτό, Έλενα και Σταύρο, είναι ότι το ΚΚΕ δεν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο στο διδημότυχο. Τώρα, να έρθουμε λίγο στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Θες να συμπληρώσεις κάτι? Στην Αλεξανδρούπολη, να πούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν πολύ ισχυρό παλαιότερα στο Δήμο Διδημοτήχο και βεβαίως από τις προηγούμενες εκλογές δεν είχαμε ένα δικό του ψηφοδέλτιο. Θα έχει ψηφοδέλτιο όμως η Λαϊκή Συσπήρωση σίγουρα στο Δήμο Ρεστιάδας. Αυτό είναι δεδομένο. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, να πούμε ότι σήμερα, Δευτέρα, σήμερα το πρωί, κλήθηκαν σε απολογία όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αλεξανδρούπολης για την περίοδο 2007-2010 για μια υπόθεση που αφορά σε κατατμήσεις έργων από την τότε Δημαρχιακή Επιτροπή. Πρέπει να θυμίσουμε στο σημείο αυτό, Έλενα, ότι είναι η τρίτη φορά που μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα πρώην και νυν δημοτικοί σύμβουλοι της Αλεξανδρούπολης καλούνται να απολογηθούν σε προκαταρτική, αν θέλεις, εξέταση ενώπιον της δικαιοσύνης. Να θυμίσουμε ΔΠΑ, να θυμίσουμε το οικόπεδο του ενός ιδιώτη από την Αλεξανδρούπολη και τώρα έχουμε αυτή την υπόθεση. Βεβαίως οι δημοτικοί σύμβουλοι προσήλθαν κανονικά σήμερα στον πνευματοδίκη, αλλά πήραν αναβολή για την 5η 13 του μηνός. Στη Σαμοθράκη υπάρχει ένα ενδιαφέρον σχετικά με τις πολιτικές ζυμώσεις. Να πούμε ότι ο κύριος Παναγιώτης Αντζανός, ο δημοτικός σύμβουλος, φαίνεται πως θα ηγηθεί της παράταξης για τις δημοτικές εκλογές. Και αυτό που συζητιέται έντονα, χωρίς να είναι κάτι ακόμα σίγουρα, είναι ότι ενδεχομένως ο κύριος Αντζανός έχει έρθει σε μία προσυνεννόηση με τον δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Χανό. Είναι μια φήμη αυτή, μια πληροφορία. Πολύ από που φθηνά ακόμη δεν διασταυρώνεται, διάστημα, για να συνεργαστούν δηλαδή τις επόμενες εκλογές και ο κύριος Χανός να κατέβει ως δημοτικό σύμβουλο στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Αντζανού. Και για την Ξάνθη, θες να συμπληρώσεις κάτι, Σταύρο, για την Σαμοθράκη, το συζητάγαμε πριν μέσα. Να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο κλείνει και ένας αυτοδιοικητικός κύκλος για τον Γιώργο τον Χανό, όπως και για την οικογένεια. Η οικογένεια Χανού εμπλέκεται στα αυτοδιοικητικά πράγματα του νησιού εδώ και 50 περίπου χρόνια. Αν είναι αληθές και αν μείνει εκτός. Έτσι, αρένας. Διότι για υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, νομίζω ότι κάποιο θεσμικό ρόλο πάλι θα έχει. Εν ολίγη, να πει ότι όσο θυμόμαστε τη Σαμοθράκη, το έχουμε ταυτισμένο με το όνομα του κύριου Χανό. Δύο ονόματα. Λοιπόν, η Χανός, η Πετρούδας. Λοιπόν, να πούμε. Ο ύμνηστος Μιχαήλ Χανός, ο οποίος ήταν μια εμβληματική μορφή στην αυτοδιοικητική ιστορία του νησιού. Μάλιστα. Λοιπόν, και για την Ξάνθη, για το Δήμο της Ξάνθης, ο κύριος Στυλιανίδης, ο κύριος Μιχάλης Στυλιανίδης, που για πάρα πολλά χρόνια ήταν στο δημαρχιακό θόκο της Ξάνθης, δήλωσε επισήμως ότι δεν θα ξανακατέβει ως υποψήφιο δήμαρχος, δεν θα διεκδικήσει ξανά την ψήφο εμπιστοσύνη στον δήμοτό του. Και τελειώνοντας για την Κομωτινή, να μην αφήνουμε έξω την Κομωτινή, τον Ομό Ροδόπης, στην Κομωτινή, στο Δήμο της Κομωτινής, ήδη ξέρουμε ότι ο κύριος Πετρίδης θα διεκδικήσει ξανά την ψήφο των δημοτών. Και το καινούργιο όνομα που έρχεται στο προσκήνιο είναι της κυρίας Φελίνας Καζάκου,
Αναμένεται βέβαια το τοπίο να ξεκαθαριστεί περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Ούτως ή άλλως, σε αυτό το χρονικό διάστημα θα λέμε αρκετά για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, διότι όλοι νομίζουν ότι ετοιμάζουν και ζεσταίνουν τις μηχανές τους, όπως πολύ απλά ζεσταίνουν και τις μηχανές τους οι αγρότες. Θέμα που θα δούμε σε λίγο. Δείτε λοιπόν σε λίγο, στα Τυφλά βαδίζουν οι παλινοστούντες και στον Εύρο αναφορικά με τις συντάξεις των ηλικιωμένων, οι οποίες έχουν διακοπεί εδώ και καιρό. Μπαίνει σε εφαρμογή και η τελευταία φάση του σχεδίου διακοπής των συντάξεων με τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων τους. Σε δεκάδες μπλόκα προχωρούν οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαφτάρης, ανακοίνωσε την άμεση ελαστικοποίηση του μέτρου της στήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων.